Έχει δώσει εντολή και στον Κλέιτον να ανέβει κοντά στον Ορφανό, να κρατούν πίσω τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού που για την ώρα είχαν αρκετό χώρο να βγαίνουν. Μίνχ. Ωραία την μπάλα κάτω για τον Γκονζάλες. Μαζεύει ο Αργεντινός. Νέο κόρνερ από τον Μπάρκα. Με εκτελεστεί πάλι τον Γερμανό, τον Μάρκους Μίνχ. Στο βάθος η κεφαλιά του Γκούμα στα δίχτυα η μπάλα. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Το δείχνει τον Τότι Φυλακούρη που τον ευχαριστεί και αυτός με μια υπόκληση και χειροκροτώντας τον Άτος εδώ. 1-0 λοιπόν από τον Γιάννη. Και εκεί βλέπει τώρα το γιο του να γράφει τη δική του ιστορία σιγά σιγά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μίνχ. Κωνσταντίνου καταπληκτικά με το κεφάλι, Γκέκας μόνος του, φάτσα στο γκολ, 10ο στο φετινό πρωτάθλημα. Το πρώτο που πετυχαίνει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κάνει το 2-0 ο Φάνης Γκέκας. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ακούει ο Παναγιώτης. Μπορεί να επαναλάβεις, Γιάννη. Ναι, λέω, αγωνίζεται τον Βασινάς έχοντας παίξει την Τετάρτη με την Εθνική με μικρό πρόβλημα, έτσι είναι. Έτσι είναι και μάλιστα. Για να δούμε τον Γκέκα. Πέρασε, γυρίζει στο πιάτο το 3-0 για τον Κωνσταντίνου. Ανταποδίδει την assist που του είχε δώσει ο Κύπριος center forward στο 31. Ο Γκέκας στο πιάτο για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Βερντίνο Γιάννης και όχι μια λύση για να βγάλει τη χρονιά. Και σόλιτ βέβαια δεν ήταν καθόλου κακή περίπτωση ακριβώς αυτή την πεπατημένη, γιατί είναι άνθρωπος που χτίζει ομάδες. Και δεν μιλώ τόσο για τη Ρόζεμπουργκ με την οποία πήρε 2 πρωταθλήματα, αλλά έχει πάρει και τα 13 τελευταία. Φάτσα στο 4ο γκολ και δεν το χάνει ο Κωνσταντίνου. Νέα μπαλιά του Μίνχ, έρχεται ο Μιχάλης Κωνσταντίνου να σκοράρει εξ επαφής, εκτεθειμένος ακόμη μια φορά ο Ζαφυρόγκο της πολύ καλής κίνησης του Παναθηναϊκού. Δεν είχε πολλή δουλειά. Οι δύο πρώτες καλές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων στο 13 του Ηλιάδη και στο 28 του Κλέιτον πήγαν πάνω του με πολύ χλιαρά σουτ. Χρειάστηκε να επέμβει δραστικά στο 33 σε ένα πολύ καλό φάουλ του Βραζιλιάνου και το έβγαλε. Ο Βίντρα με τον Χαραλαμπίδη πάλι πρόλαβε. Κοιτάξτε, εξαιρετικά γρήγορος πάνω στην μπάλα ο Κύπριος. Κάνει και μαγική ενέργεια εκεί. Φεύγει από Χατζή και Παπαδόπουλο. Και ακόμη καλύτερη παλιά για τον Βίντρα που ψάχνει να δώσει ένα ακόμη γκολ στο πιάτο για τον Γκέκα. Κι άλλο γκολ πέμπτο. Από το κόρνερ ο Γκέκας με κεφαλιά κάνει το 5-0. Έφερε την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Ο Άλλες που σηκώνει, κρατάει, θέλει να βγάλει για τον Γκέκα. Κόβε ο Παπαδόπουλος και βγαίνει στην κόντρα ο Κλέιτον. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Κλέιτον. Μαζεύει πολύ ωραίες ενέργειες στην τρίπλα, πλασάρει στα δίχτυα. Να τον γκολ της τιμής στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τον Κλέιτον που έκανε περίτεχνη ενέργεια. Αλλάζοντας την μπάλα με τον Βέλα και μειώνει σε 5-1 στο 93.